Κύριε Βουλευτά, κύριε Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση, γιατί είναι πολύ κρίσιμη ερώτηση. Όχι μόνο γιατί είναι επίκαιρη στο βαθμό που έρχεται ένα νομοσχέδιο που θα τέμνει και αυτό το πεδίο, αλλά γιατί θέτεται ουσιαστικά ένα προβληματισμό συγκερασμού και στάθμισης δύο διαφορετικών ενόμων αγαθών. Από τη μία πλευρά το περιβάλλον και η αρχή της αειφορίας, από την άλλη πλευρά η επιβίωση των συνανθρώπων μας μέσα στην σκαιότατη οικονομική κρίση που βιώνουμε εδώ και αρκετά χρόνια, και το 5 του Συντάγματος για ακριβώς την ανάπτυξη της προσωπικότητας και τη θεμελίωση της οικογένειας στο 21 του Συντάγματος επίσης κλπ. Με το 24 την άλλη μεριά για το περιβάλλον. Εκεί λοιπόν πρέπει να σταθμίσουμε τους παράγοντες. Από τη μία πρέπει να δούμε πράγματι το περιβαλλοντικό πρόβλημα το οποίο πάρα πολύ σωστά περιγράψατε, από την άλλη πρέπει να δούμε και τη δική τους επιβίωση. Και αν μπορούν αυτή τη στιγμή όλοι σωρευτικά να αλλάξουν αυτοκίνητα με νεότερες τεχνολογίες, εγώ θα σας πω ότι ο μέσος όρος των οχημάτων αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα από κάποια στοιχεία τα οποία έχουμε είναι περίπου στο Euro 5, δεν είναι όμως το Euro 6, είναι αληθές αυτό, Euro 4 και Euro 5 είναι τα περισσότερα. Και από την άλλη πρέπει να δούμε εάν μπορούμε να βάλουμε κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος χωρίς να τους υποχρεώσουμε τουλάχιστον μέχρι το 2020 να πάνε σε αλλαγές οχημάτων. Αυτή τη στάθμιση λοιπόν προβληματιζόμαστε και εμείς πώς θα την αντιμετωπίσουμε. Η ιδέα μας είναι ότι θα πρέπει να αυστηροποιήσουμε τους ελέγχους τακτέω. Πράγματι, από την υπουργική απόφαση την τελευταία, τη σχετική τελευταία, 37565 του 2010, αλλά και αυτήν που νομοθετήσαμε πριν από δύο μήνες το 2017, που θα έχει ισχύει όμως αργότερα, προκύπτει ότι ένας από τους βασικούς άξονες στους οποίους κινείται ο έλεγχος τακτέω είναι ακριβώς η καθαρότητα των εκπομπών, δηλαδή τα όρια των εκπομπών και πόσο καθαρός είναι ο κινητήρας. Και από το άρθρο 8 προκύπτει αυτό, του σχετικού, της σχετικής υπουργικής απόφασης που ισχύει σήμερα, και στην παραπομπή πίσω, στο 8ο κεφάλαιο, που λέει ακριβώς εκπομπές καυσαερίων και τα όρια τους σε βενζινοκινητήρες και πετρελοκινητήρες. Εκεί λοιπόν, επειδή πράγματι έχετε δίκιο, πολλές φορές είτε τα γιόταχη αυτοκίνητα, είτε τα δημοσίας χρήσης αυτοκίνητα, όπως είναι τα ταξί, αποφεύγουν ίσως τον έλεγχο των κταίων, πρέπει να αυστηροποιήσουμε το πεδίο με κάποιους κανόνες που ίσως πρέπει να είναι προς την κατεύθυνση του να μην μπορεί να ασφαλιστεί ένα όχημα εάν δεν έχει κταίο ή στην επίταση του προστίμου και στους ελέγχους που πρέπει να γίνονται. Ούτως ώστε να περιοριστεί ακριβώς η όποια ρήπανση μπορεί να υπάρχει από αρρύθμιση στους κινητήρες. Θα ήταν πολύ σκληρό όμως και θα προσέβαλε ουσιαστικά το 5 του Συντάγματος εάν πηγαίναμε από σήμερα μέσα στην οικονομική κρίση και λέγαμε, λοιπόν, σωρευτικά όλοι αλλάζετε οχήματα όσοι έχετε περάσει τα όρια ηλικίας και μέχρι το 2020 πρέπει να τα έχετε αλλάξει όλοι. Η ιδέα λοιπόν είναι ότι μέχρι το 2020 πρέπει να είμαστε ανεκτικοί ως προς αυτό, αλλά ως προς το άλλο, στο περιβάλλον, πρέπει να είμαστε αυστηροί στον έλεγχό τους από τα τεχνικά κλιμάκια του κταίου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Λυκούδη, δευτερολογία σας. Κύριε Υπουργέ, καταρχήν και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για το γεγονός ότι αποδεχθήκατε τη σοβαρότητα του ζητήματος και φαίνεται ότι έχετε διάθεση να το αντιμετωπίσετε. Αυτό δεν είναι λίγο. Εγώ προσπαθώ κάθε φορά να μην ασκώ τον έλεγχο των κοινοβουλευτικών μέσα σε ένα πλαίσιο αντιπολιτευτικής κριτικής, αλλά να δω πώς μπορώ να συμβάλλω για να λυθούν τα ζητήματα. Πρέπει όμως να σας πω ότι με έκπληξη άκουσα. Δεν αποκλείεται να έχετε δίκιο, θα το ψάξω. Νομίζω όμως ότι εγώ έχω δίκιο όταν λέω ότι στην αρρύθμιση των Euro τα ταξί στην Ελλάδα είναι γύρω στο 3 και όχι γύρω στο 5, όπως είπατε. Δηλαδή είναι σε πολύ χαμηλότερη κατηγορία. Θα το ψάξω όμως, γιατί εγώ δεν θέλω να αμφισβητήσω αυτό που λέτε ως υπεύθυνος υπουργός. Δεύτερη παρατήρηση. Θέλω να πω το εξής, ότι εάν με δεδομένη την οικονομική κρίση και την ευαισθησία που έχετε απέναντι στους συμπολίτες μας που είναι επαγγελματίες στον χώρο του ταξί και, και εγώ το είπα από την αρχή στην ερώτησή μου, εάν με δεδομένο αυτό θεωρήσουμε ότι πρέπει να παρατείνουμε την υπάρχουσα κατάσταση ακόμα για 7 χρόνια, νομίζω ότι δεν έχουμε επιλέξει. Δεν είναι δύο. Μέχρι το 20 είναι, μέχρι το 22 είναι. Καλά. Καλόπιστη κουβέντα κάνουμε. Να το δω και αυτό. Απλώς υποστηρίζω, ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι κάθε παράταση της υπάρχουσας κατάστασης έχει ένα πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα σε σχέση με την ρυπαρότητα, με τη ρύπανση που εκπέμπει ένα ταξί. Δηλαδή, τα 2, 3 ή 4 χρόνια της κυκλοφορίας ενός παλαιού τύπου ταξί παλαιάς ηλικίας
ισοδυναμεί με 10, με 20, με 30 χρόνια ηλικίας ρύπανσης που εκπέμπει ένα επιβατικό αυτοκίνητο σε σχέση πάντα με τους ρύπους τους οποίους αφήνει η συχνή του κίνηση και η συνεχή στάση από τη μία μεριά. Από την άλλη μεριά θέλω να σας πω ότι ειλικρινά το πιστεύω. Δεν λέω, δεν είναι φιλοφρόνηση αυτή. Εγώ δεν πιστεύω ότι αν το κάνετε αυτό το κάνετε εν είδος ρουσφετιού. Ένα είδος, διότι υπάρχει ένας κόσμος στον οποίο χρειάζεται ένας πολιτικός να έχει επαφή μαζί του και να αντιμετωπίζεται με συμπάθεια για, ενδεχομένως για να συλλέξει ψήφους αύριο μεθαύριο. Όμως πιστεύω ότι είναι μέσα σε μια συνήθη ελαφρότητα που έχουμε με την οποία αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα όταν είναι πάρα πολλά πράγματα για να λύσουμε στην καμπούρα μας που λένε. Και αυτό το καταλαβαίνω. Η κυβέρνηση έχει μια σειρά ζητήματα να λύσει. Μια σειρά και πολύ μεγάλα. Είναι και αυτό. Πάρα πολύ εύκολα θα μπορούσε να πει ρε παιδί μας το αφήσουμε 2-3 χρόνια ακόμα αυτό και θα δούμε τι θα γίνει. Όμως αυτή η παρέτηση και η παράταση από την άλλη μεριά του ζητήματος νομίζω ότι σε τίποτα δεν βοηθάει. Κοιτάξτε να δείτε, αντιλαμβάνομαι ότι το πράγμα είναι σοβαρό και αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι εύκολο. Σας το λέω ειλικρινά, αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι εύκολο. Όμως ξέρετε, μία κυβέρνηση η οποία ασκεί την εξουσία και η οποία διαχειρίζεται την κοινωνία και τα προβλήματά της δεν είναι μόνο για τα εύκολα, και στα δύσκολα πρέπει να παρεμβαίνει. Δηλαδή, εάν θα δυσκολευτεί να βρει μια ισορροπία ανάμεσα στη ρύπανση και στη δυσπραγία την οικονομική με τους επαγγελματίες, να ψάξει να βρει λύση. Δεν είμαι έξω από την αναζήτηση λύσης, αλλά αυτή την ώρα εγώ ασκώ έναν έλεγχο σε εσάς, στον Υπουργό, και απαιτώ, δεν ζητώ, απαιτώ με δεδομένη τη δυσκολία του προβλήματος, ρύπανση από τη μια μεριά, δυσκολία οικονομική στους επαγγελματίες των ταξί από την άλλη, να αναζητήσετε λύση, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λυκούδη. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, στην δευτερολογία. Κύριε Βουλευτά, κύριε Αντιπρόεδρε, καλά τα λέτε και έτσι έπρεπε να κάνετε. Και είναι ορθότατη και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επίκαιρη ερώτηση. Και καλά κάνετε και ζητάτε ουσιαστικά τι ζητάτε. Στάθμιση των δύο ενόμων αγαθών. Της ιδιωτικής ανάπτυξης της προσωπικότητας προς την κατεύθυνση της οικονομίας στο 5 του Συντάγματος, παράλληλα με τη θεμελίωση της οικογένειας στο 21 του Συντάγματος και το 24 που είναι το περιβάλλον που όλους μας ενδιαφέρει. Και λέω λοιπόν, σε αυτό το προβληματισμό, αφού δεν μπορούμε λόγω του κανονισμού de minimis από τη μία πλευρά και του 1370 του 2007, αν δεν κάνω λάθος, του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, να χρηματοδοτήσουμε ιδιωτικές επιχειρήσεις μεταφορικές, όπως δεν μπορούμε και τα φορτηγά έτσι και τα ταξί, ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε από τη μία πλευρά την κατάσταση μέχρι το 2020, όχι για 20 χρόνια, μέχρι το 2020, και από την άλλη πλευρά να μην προσβάλλουμε το περιβάλλον, να μην προσβάλλουμε δηλαδή ουσιαστικά ούτε τον σκληρό πυρήνα του 5 του Συντάγματος, αλλά ούτε και του 24, ο μόνος τρόπος που τουλάχιστον εμείς έχουμε βρει είναι από τη μία μέχρι το 2020 να δοθεί παράταση και από την άλλη αυστηριοποίηση, όπως σας είπα, με τις μεθόδους της μη ασφάλισης εφόσον δεν υπάρχει κταίο και της επιβολής αυστηρότερων ελέγχων από την τροχέα και προστήμων σε περίπτωση που δεν έχουν περάσει τεχνικό έλεγχο από τα κταίο, διότι πράγματι, εάν όλα τα αυτοκίνητα ήταν ρυθμισμένα και είχαν περάσει κταίο, η τεχνική έλεγχη αυτή είναι αρκούντος ασφικτική ως προς την καθαρότητα του κινητήρα και θα μπορούσαμε να απολαμβάνουμε όλοι μας ένα καθαρότερο περιβάλλον. Ο προβληματισμός είναι μεγάλος. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει πανάκια. Θεωρώ ότι αυτές οι δύο σφαίρες είναι σφαίρες που συγκρούονται καθημερινά και πάντοτε οι καλές ιδέες είναι ευπρόσδεκτες. Σας ευχαριστώ και άλλη μια φορά για την επίκαιρη ερώτηση.